Η Χαρούλα, ένας αδέσποτος σκύλος που συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε στο κοινοκομείο Σερών, έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες απόψεις. Φιλόζωοι καταγγέλνουν την περισυλλογή του σκύλου από το Δήμο που έγινε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κύριος Δινάκης, αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, ο λόγος γίνεται για έναν σκύλο μεγαλόσωμο και επιθετικό. Χαρούλα, εγώ εννοώ, αντιλαμβάνομαι και ένα σκυλάκι μικρού μέγεθους. Το είναι ένα σκύλι απρόβατο. Όταν το βλέπεις, φοβάσαι. Όποιος το βλέπει, φοβόταν. Εσείς το έχετε δει? Φυσικά το έχω δει κι εγώ. Μάλιστα το έχουμε στο κοινοκομείο μέσα και το βλέπω και εκεί τώρα, αλλά το έχω δει και εκεί έξω. Οι δηλώσεις των κατοίκων λέγανε οι πιο πολλοί ότι δεν είναι επιθετικό. Ναι, αλλά εμείς δεν πήγαμε εκεί να το μαζέψουμε από δηλώσεις ότι δεν είναι επιθετικό το ζώο. Πήγαμε από δηλώσεις ότι είναι επιθετικό. Και μάλιστα από δηλώσεις άλλων ανθρώπων που του επιτέθηκαν μαζί με τη γυναίκα του. Θα πρέπει να φάει κανέναν πρώτα και μετά να το μαζέψουμε αυτό? Ή τέλος πάντων, αφού το αγαπάνε τόσο πολύ αυτές οι κυρίες ή αυτοί οι κύριοι, δεν το ήθελαν στο σπίτι τους να το έχουν. Σχετικά με τα ψευδή στοιχεία για την ηλικία της Χαρούλας, ο κύριος Δινάκης επισημαίνει πως όποια και αν είναι η ηλικία της, δεν έχει σημασία, αλλά σημασία έχει αν είναι επικίνδυνο. Ακόμη αναφέρει πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία υιοθεσίας του αδέσπου του σκύλου, το οποίο έχει εμβολιαστεί και τσιπαριστεί. Λένε ότι έχουν δηλωθεί ψευδή στοιχεία για την γέννηση της Χαρούλας και ότι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Έχει σημασία τώρα είναι 8 χρονών ή 10 ή 5 να καταλάβω και αυτό το σημείο. Σας λέω ότι είναι 12 όσο θέλουν αυτές ή όσο θέλουν αυτοί. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο τώρα? Το τι θα πω εγώ ύστερα για να το δώσω σε μια οικογένεια ή, και μάλιστα όχι εγώ, οι φιλοζωικές, ή αν έκανε ζημιά το ζώο και αν είναι επικίνδυνο. Μα καταρχάς άμα το δει κάποιος, φοβάται. Και εγώ σου λέω, δεν επιτίθεται σε κανένα, αλλά φοβάται. Γίνονται διαδικασίες για να υιοθετηθεί? Φυσικά, όταν ένα ζώο μπει μέσα, οι διαδικασίες που ξεκινούν να υιοθετεί, γιατί αλλιώς το κοινοκομείο θα είχε φρακάρει μέχρι τώρα. Είναι στηρωμένο, είναι τσιπαρισμένο. Αυτό που θα το πάρει, θα το πάρει στο όνομά του και δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας αναφέρθηκε στον πρώην ιδιοκτήτη της Χαρούλας, ο οποίος την εγκατέλειψε. Και μάλιστα, έχουμε πει και προσωπικά εγώ ο ίδιος, πήρα αυτός ο οποίος το είχε και έχει φάει ήδη. Το έχουν επιβληθεί ήδη 2 πρόστιμα στο παρελθόν. Το είχε στο όνομά του. Για τον πρώην ιδιοκτήτη. Για τον πρώην ιδιοκτήτη. Και θα το παρατήσανε εκεί πέρα έξω ένα ζώο απρόβατο. Να φοβάται ο κόσμος να το βλέπει μονάχα. Δεν θέλουν να βγουν και από πάνω αυτοί οι άνθρωποι. Να έρθει λοιπόν αυτή η κυρία Κιάκου που κάνει τις καταγγελίες και να το ειδικεί στο όνομά της. Να το πάρει στο σπίτι της μέσα. Αυτό το ζώο, αν καταλαβαίνετε, όταν κάνει την ανάγκη του στα πεζοδρόμια όπου βρεθεί εκεί πέρα, γίνεται να μην πότει. Ο κύριος Δινάκης τόνισε πως το κοινοκομείο είναι ανοιχτό για όποιον θέλει να το επισκεφθεί. Ότι το κοινοκομείο είναι ανοιχτό να δει ο καθένας αυτό που θέλει. Αλλά αυτό που γινόταν να μπαίνει μέσα ο καθένας έχει κοπεί. Όποιος θέλει θα έρθει να ζητήσει άδεια να πάει να δει ό,τι θέλει. Υπάρχουν 2 γιατροί, πρωί, απόγευμα, υπάρχουν υπάλληλοι. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη δημοτική αρχή την διακρίνει μια ιδιαίτερη φιλοζωία.